Η EDUACT είναι ένα φιλεκπαιδευτικό, μη κερδοσκοπικό σωματείο, που σκοπό του έχει να προωθήσει καινοτομία στην εκπαίδευση. Πού ακριβώς απευθύνεται? Απευθύνεται σε παιδιά και σε έφηβους, αλλά και σε μεγαλύτερους, γιατί έχουμε και ένα μεγάλο σώμα εθελοντών που συνεχίζουν να προσφέρουν στην εκπαίδευση μέσα από τις δράσεις μας. Για το εκπαιδευτικό κομμάτι, τι ακριβώς αφορά και ποιες είναι οι. Το κόβεις. Εντάξει, να το βάλω στο μοντάζ, κόψω στο εκπαιδευτικό, μην το ξανακάνω. Συνεχίζει. Το εκπαιδευτικό κομμάτι αφορά πολλές δράσεις. Κάνουμε διάφορα εργαστήρια, τα οποία έχουν σκοπό είτε να γνωρίσουν τα παιδιά τη ρομποτική, τον κώδικα, να εξασκήσουν τη δημιουργικότητά τους. Κάνουμε κατασκηνωτικό πρόγραμμα και είμαστε οι αποκλειστικοί διοργανωτές των διαγωνισμών First Lego League και First Lego League Junior. Υπάρχει ενδιαφέρον από το κοινό, από τα παιδάκια που έρχονται εδώ πέρα? Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τα παιδιά, γιατί η τεχνολογία είναι κάτι που κεντρίζει το ενδιαφέρον τους, κεντρίζει την περιέργειά τους και θέλουν πάρα πολύ να ασχοληθούν. Ο διαγωνισμός ούτως ή άλλως είναι παγκόσμιος, γίνεται σε 80 χώρες και είναι πολύ σημαντικό το ότι έχουμε φέρει και στην Ελλάδα τη δυνατότητα αυτή στα παιδιά. Η έδρα πού βρίσκεται ακριβώς? Η έδρα μας είναι στη Θεσσαλονίκη, ωστόσο οι δράσεις μας αφορούν όλη την Ελλάδα, όπως επίσης και ο διαγωνισμός του First Lego League, καθώς γίνονται προκριματικοί στην περιοχή της Ξάνθης, στο Βόλο, στην Αθήνα, στην Κρήτη και στη Θεσσαλονίκη. Λίγα λόγια για τον ίδιο τον διαγωνισμό των First Lego League. Πώς μπορούν να συμμετάσχουν τα παιδιά, τι κάνουν όταν συμμετέχουν στον διαγωνισμό αυτό? Λοιπόν, ο διαγωνισμός είναι διαγωνισμός εκπαιδευτικής ρομποτικής έρευνας και καινοτομίας. Τα παιδιά ασχολούνται με τρία πράγματα. Το ένα κομμάτι αφορά τη ρομποτική, δηλαδή κατασκευάζουν ένα ρομπότ το οποίο λύνει αποστολές πάνω σε μια πίστα. Η πίστα είναι θεματική, κάθε χρόνο αλλάζει το θέμα και είναι παγκοσμίως κοινό, φέτος είναι το νερό. Πέρα από το κομμάτι της ρομποτικής, που λύνουν αποστολές και έτσι το ρομπότ τους παίρνει πόντους και σκοράρουν κάνοντας ένα παιχνίδι που λέγεται Robot Game. Ταυτόχρονα τα παιδιά κάνουν ένα project, μία έρευνα πάνω στη θεματική του διαγωνισμού, δηλαδή και πάλι το νερό. Θα παρουσιάσουν δηλαδή τις ιδέες τους για το πώς μπορούμε να διαχειριστούμε ή να αξιοποιήσουμε το νερό ή να λύσουμε κάποιο πρόβλημα που σχετίζεται με το νερό. Το βασικότερο όμως είναι ότι εξασκούν και τις αξίες της ομάδας τους, γι' αυτό και ο διαγωνισμός έχει πάρα πολύ διασκεδαστικό χαρακτήρα. Τα παιδιά περνάνε καλά μέσα στο διαγωνισμό, έρχονται να δείξουν τις ιδέες τους και να ανταλλάξουν ιδέες και γνώσεις.